Τον κόδωνα του κινδύνου στου χρήστες του διαδικτύου, κρούει αστυνομία σχετικά με τη δράση επιτίδιων απαταιώνων οι οποίοι προσπαθούν με απατηλά ηλεκτρονικά μηνύματα να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Διευθυντή της Δίωξης Ελεκτρονικού Εγκλήματος, Βασίλη Παπακόστα. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δράστε προβαίνουν σε αυτέ τι ενέργειε, αλλά λόγω του ότι οι προσπάθειε συνεχίζονται, η Ελλά εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επισυνάπτει και το απατηλό μήνυμα προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτε και να μην πέφτουν θύματα των απαταιώνων. Όπω επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι δράστες χρησιμοποιώντα τα στοιχεία του κύριου Παπακώστα σε επιστολή δίθεν αρμόδιων ελεκτικών αρχών προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες χρήστε του διαδικτύου με το πρόσχημα ότι ο αποδέκτη του εμπλέκεται σε υπόθεση πορνογραφία και άλλων αδικημάτων, επισημένοντα μάλιστα ότι τέτοιου είδου αδικήματα επιφέρουν ποινή φυλάκιση και μεγάλα χρηματικά πρόστιμα. Στην προσπάθειά τους να προσδώσουν αληθοφάνεια στη σχετική επιστολή, χρησιμοποιούν τα λογότυπα τη Ελληνική Αστυνομία και τη Europol και εντύπωμα στρογγυλής φραγίδα με δίθεν υπογραφή του Διευθυντή τη Διεύθυνση Δίωξη Ελεκτρονικού Εγκλήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνεται από την Ελλάδα το εξή. Το παρακάτω κείμενο μήνυμα που διακινείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email ω δίθεν επιστολή του Διευθυντή τη Διεύθυνση Δίωξη Ελεκτρονικού Εγκλήματο, η οποία φέρει το ονοματεπώνυμό του, καθώ και ψευδή φραγίδα με επιγραφή Europol και υπογραφή υπολογαγό Ελένη Σκυλά, είναι καταφανώ ψευδεπίγραφο και απατηλό και αποστέλλεται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να εξαπατήσουν, παραπλανήσουν τους πολίτες και ακολούθως να αποκομίσουν παράνομο οικονομικό όφελος. Παρακαλούνται οι πολίτες να μην ανταποκρίνονται και να διαγράφουν το συγκεκριμένο μήνυμα, καθώς και να μην ανοίγουν τα συνημμένα αρχεία για αποφυγή προσβολής από κακόβουλο λογισμικό. Υπενθυμίζεται ότι οι περισσότερε συμβουλέ για την αποφυγή εξαπάτηση πολιτών υπάρχουν αναρτημένε στην ιστοσελίδα τη ελληνική αστυνομία www.astinomia.gr στην ενότητα Οδηγό του Πολίτη Χρήσιμε Συμβουλέ, ενώ επιπλέον πληροφορίε και συμβουλέ για περιστατικά ηλεκτρονικών απατών υπάρχουν στην ιστοσελίδα τη Διεύθυνση Δίωξη Ελεκτρονικού Εγκλήματο www.cyberalert.gr.